Έχω μπροστά μου μία, να ξεκινήσουμε αν θέλετε από εκεί. Έχω μία έρευνα που την φιλοξενεί η Εφημερίδα των Συντακτών. Εντάξει, από την δική της οπτική γωνία λέει ότι φθήρεται η κυβέρνηση και ότι η φθορά αυτή μπορεί να αποτελεί και μία ευκαιρία για το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, αν δει κανείς, όντως φθήρεται η κυβέρνηση στην πρόθεση ψήφου, αλλά δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σταθερά. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή απευθύνει μόνιμα και σε εσάς και στο ΜΕΡΑ25 και στο ΚΙΝΑΛ μια πρόταση ώστε με βάση την απλή αναλογική με την οποία θα διεξαχθούν ούτως ή άλλως οι επόμενες εκλογές όποτε γίνουν, να μπορέσει να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος, αυτό που λέγεται προοδευτική διακυβέρνηση. Το οποίο εσείς νομίζω το αποκρούετε, έτσι δεν είναι? Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε. Κύριε Ανανιάδη, το διακύβευμα αυτής της εποχής δεν είναι ούτε δημοσκοπήσεις, ούτε οι εκλογές, ούτε οι κόντρες και οι σκυλοκαυγάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς όλα αυτά λειτουργούν και λίγο, να το έλεγα έτσι, ανασταλτικά στη διάθεση ενός κόσμου να αντιδράσει και να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά του ανήκουν. Και το λέω αυτό διότι οι δημοσκοπήσεις είναι γνωστό, τις παρακολουθούμε βέβαια, δεν τις αγνοούμε. Αλλά από την άλλη όμως έχει και πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι πολλές φορές αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονται όχι για να καταγράψουν τάσεις στο εκλογικό σώμα, που και αυτό επαναλαμβάνω το κρατάμε, αλλά κυρίως για να διαμορφώσουν τις τάσεις. Και πολλές φορές τα δύο βασικά κόμματα, να το πω έτσι, δηλαδή στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αξιοποιούν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, το καθένα φυσικά για λογαριασμό του. Με στόχο πάντα τη χειραγώγηση και τη θέληση και τη συνείδηση στον πολιτών. Μπορεί να αντιτείνει κανείς αυτό όμως, μπορεί να σας απαντήσει και συντηγάκι ως εξής, λέγοντας ότι την ώρα που τα ποσοστά σας και τα ποσοστά των άλλων μικρότερων θεωρητικά κομμάτων φαίνεται να είναι παγιωμένα, παγωμένα εντός εισαγωγικών, κάπου χαμηλά, έχει γύρω στο 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ σας κάνει μια πρόταση την οποία αν αρνηθείτε ενδεχομένως να διώξετε, να αφήσετε, να δείτε να χάνετε προοδευτικούς ανθρώπους, αριστερούς ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν μια αλλαγή, θέλουν την υποστήριξη, ένα προοδευτικό μέτωπο εναλλακτικό της διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν απ' όλα πρέπει να μας πει τι είναι. Πρόκειται για κάποια αριστερή δύναμη? Πρόκειται για κάποιο συγγενικό κόμμα του ΚΚΕ? Πρόκειται για ένα κόμμα που παλεύει και αντιπαλεύει το μεγάλο κεφάλαιο, τους πλουτοκράτες? Είναι καμιά δύναμη που αντιτάσσεται στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού σήμερα? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ως προϋπόθεση για την διαμόρφωση μιας συμμαχίας και τα λοιπά να είναι απόλυτα ταυτισμένο ένα κόμμα, μια ομάδα με τις θέσεις του ΚΚΕ, αλλά τουλάχιστον να έχει μια αντίληψη για τα πράγματα κόντρα στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Εμείς λέμε ότι εδώ είμαστε, υπάρχει αυτό που διεκδικούμε και μάλιστα το θέτουμε και στο συνέδριο, είναι η διαμόρφωση μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας. Ναι, το έλεγα και στην αρχή ότι εσείς είστε σε πορεία συνεδρίου, ούτως ή άλλως και ο Ριζοσπάσης φιλοξενεί τον αγωστά μου κείμενα εν ώψη του προσυνεδριακού διαλόγου, εν πάση περιπτώσει. Αλήθεια, το συνέδριο θα το κάνετε κανονικά, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, ή και πότε έχετε αποφασίσει, ξέρετε, ή βλέπουμε και κάνουμε? Θα σας πω και γι' αυτό, αλλά να ολοκληρώσω με το προηγούμενο. Παρακαλώ, και παρακαλώ, να σας πω το εξής, ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΜΕΡΑ25, και όλα αυτοί οι δορυφόροι που περιστρέφονται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από μια έτσι καλά διαμορφωμένη προοδευτικότητα κάποιων κομμάτων κτλ., που στην πραγματικότητα αποδέχονται τον Ευρωπαϊκό Μονόδρομο, αποδέχονται τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδείχθηκε ότι 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και με το τρίτο μνημόνιο έβαλε πλάτη προκειμένου να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλίων σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων. Και αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία σήμερα πατάει ακριβώς σε αυτή την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει την ίδια και ακόμα χειρότερη πολιτική σε βάρος του λαού. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανά θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα.
και να αποπροσανατολίσει και το λαό από το πραγματικό διακύβευμα που γι' αυτόν είναι να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διαμορφωθεί μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, όπως λέει το ΚΚΕ, με τους εργάτες, με τους φτωχούς αγρότες, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι σε μια αντιμονοπωλιακή, αντιπεριαλιστική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν το συνέδριό μας έρχεται ακριβώς αυτό το πράγμα να κάνει, δηλαδή τι. Να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί σε αυτό που λέμε στην δουλειά, στη διαμόρφωση μιας τέτοιας ισχυρής κοινωνικής συμμαχίας, με προοπτική πάντα φυσικά ενάντια στις πολιτικές που ασκούνται, αλλά κυρίως για την διαμόρφωση προϋποθέσεων για μια νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική κοινωνία που εμείς λέμε, που θα απαλλάξει το λαό, κυρίως στην εργατική τάξη, από τα βάσανα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Έτσι, αλλά αυτό προϋποθέτει να οργανώσει το κίνημα. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς τίτλους του ΖΟΣΠΑ σήμερα, ορατός εχθρός ο καπιταλισμός. Και είναι τίτλος πάνω στο που συνοδεύει το αφιέρωμα, ένα 16-σέλιδο αφιέρωμα έχει η εφημερίδα σας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου χτες. Είχαμε το πρώτο, σαν χτες πέρυσι, το πρώτο κρούσμα, όπως λένε, τον ασθενή μηδέν, όπως λένε οι επιστήμονες, στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι ο απολογισμός που κάνετε ένα χρόνο μετά, δηλαδή πώς κρίνετε την κυβερνητική πολιτική στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Καταρχήν να σας πω για το συνέδριο ότι διεξάγεται φέτος, το 2021, ναι, όπως υποθέτω ότι γνωρίζουμε, και λόγω της πανδημίας φυσικά υπάρχουν αυτές οι αντικειμενικές δυσκολίες. Το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί συσχετίζεται και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας. Θα το δούμε αυτό. Για πείτε μου, λοιπόν, πώς κρίνεται, πώς πήγε η χώρα ένα χρόνο τώρα? Κοιτάξτε, εδώ και ένα χρόνο νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι η πραγματική και σοβαρή έτσι διασπορά γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Μέσα στους χώρους δουλειάς, οι οποίοι έχουν αφαιθεί, στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους, και αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης. Έχουν αφηθεί εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς με ευθύνη της κυβέρνησης. Και όταν λέμε χώρους δουλειάς, δείτε το με την ευρία έννοια. Δηλαδή, χώροι δουλειάς κυριολεκτώντας, στις βιομηχανίες, εργασιακούς χώρους κτλ., στα σχολεία, στα μέσα μεταφοράς, στις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν η κυβέρνηση αγνοεί αυτό το σημαντικό παράγοντα, τότε καμία παράταση του lockdown δεν μπορεί από μόνη της να διαμορφώσει μέτρα, αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Ναι, κοιτάξτε κύριε Συντιχάκη, μιλάμε πάντοτε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, εκλεγόμενος Ηράκλειο Κρήτης, Μανώλη Συντιχάκη. Κύριε Συντιχάκη, όμως, εδώ μπορεί πάλι να σας αντιτείνει κανείς ότι... Κάτσε, δες βρε άνθρωπε, μου επιτρέπετε το λαϊκό του εις έκφρασης, την Ελλάδα δες και την Πορτογαλία. Έχουμε πάει πολύ καλύτερα. Μπορεί να είναι ανατρεχεστική αυτή η στατιστική, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για θανάτους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δες και το Βέλγιο, πάλι έχουμε πάει καλύτερα. Δεν κάνουμε μικροπολιτική. Εμείς, προσέξτε, όταν αναφερόμαστε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προφανώς δεν το βλέπουμε στα πλαίσια αποκλειστικά και μόνο στους τέσσερις τείχους της χώρας μας. Γι' αυτό λέμε ότι η πανδημία αποτέλεσε και μία αφορμή για να δούμε ότι συνολικά στο καπιταλιστικό κόσμο τα δημόσια συστήματα υγείας φάνηκαν αναποτελεσματικά, ή μάλλον οι κυβερνήσεις δεν ενίσχυσαν, δεν θωράκισαν τα δημόσια συστήματα υγείας για να φανούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αυτού του επικίνδυνου ιού. Και νομίζω ότι τα συγκεκριμένα νούμερα είναι άκρως απογοητευτικά σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Πόσες χιλιάδες νεκροί, πόσες χιλιάδες έχουν προσβληθεί, πόσες χιλιάδες δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δείτε τους ανταγωνισμούς με αφορμή το εμβόλιο, τους ανταγωνισμούς μεγάλων ισχυρών φαρμακευτικών εταιριών και παιχτών σε παγκόσμιο επίπεδο που παίζουν στην πλάτη, πραγματικά παίζουν παιχνίδια στην πλάτη των λαών. Γιατί εμβόλια φτιάχνουν όλοι, άρα περισσότερα εμβόλια. Δηλαδή ο ανταγωνισμός μπορεί να δώσει και περισσότερες εναλλακτικές, έτσι δεν είναι? Η παραγωγή των εμβολίων σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Και δεν είναι τυχαίο ότι άλλες συμβάσεις έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με φαρμακευτικές εταιρείες και διαφορετικός αριθμός εμβολίων χορηγήθηκε στις διάφορες χώρες. Πέρα από τα διάφορα παιχνίδια και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση για το ποιος θα διασφαλίσει τα περισσότερα σε αριθμό εμβόλια. Η πραγματικότητα λέει ότι η πατέντα είναι μια μορφή ιδιωτικοποίησης του φαρμάκου. Η πατέντα λοιπόν στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να υπάρχει. Έπρεπε να υπάρχουν τα δημόσια συστήματα υγείας, να υπάρχει η κρατική έρευνα, να υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας των συστημάτων υγείας και των ερευνητικών τομέων κάθε χώρας, προκειμένου οι λαοί, οι χώρες, τα κράτη να διασφαλίζουν άμεσα εμβόλια και αποτελεσματικά, αλλά και να καλύπτει το σύνολο των, ναι, των ανθρώπων. Κάπως διαφορετικά το θέτει ο κύριος Μόσιελος, που θα τον ακούσουμε περίπου σε 40 λεπτά, αλλά ας μην κάνουμε κουβέντα, γιατί τον ηχογραφήσαμε χθες, δεν τον έχουμε ζωντανό εδώ να σας απαντήσει. Ναι. Κάπως διαφορετικά λέει ότι οι κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να μπορούν και να αγοράσουν τις πατέντες. Με την έννοια ότι η πατέντα είναι μια πνευματική ιδιοκτησία. Κάποιοι επιστήμονες δουλέψαν για να το βρουν το εμβόλιο. Μπορεί να το απαλωτριώσει ξαφνικά. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί. Πατέντα, τι ρόλο, γιατί υπάρχει πατέντα? Υπάρχει γιατί υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα. Εάν είμαστε, εγώ θα σας πω τώρα, υπήρχε για παράδειγμα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η λογική της πατέντας ή μεταξύ των σοσιαλιστικών χωρών? Δεν υπήρχε η λογική της πατέντας. Συνεργάζονταν αρμονικά. Δεν υπήρχε και ατομική ιδιοκτησία. Ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε ατομική ιδιοκτησία. Στον καπιταλισμό λοιπόν η πατέντα θεωρείται ως κάτι φυσιολογικό. Ναι, αλλά μέχρι να περιμένουμε, το έχω ξαναπεί αυτό, την παγκόσμια επανάσταση και άρα σε όλο τον κόσμο σοσιαλισμό, ας κάνουμε κανένα βήμα μπροστά να σώσουμε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, γι' αυτό άλλωστε το ΚΚΕ εξ αρχής, από την αρχή της πανδημίας, έθεσε ορισμένες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Δηλαδή τι? Θωράκισε το δημόσιο σύστημα υγείας. Κάνε προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού. Αύξησε τις κλίνες ΜΕΘ. Επίταξε το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Όχι να πληρώνεις με χρήματα του λαού τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα. Έτσι, να τα επιτάξεις και να τα βάλεις στην υπηρεσία κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Ενίσχυσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προσλάβεις επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία και όχι να έχεις 25 και 27 παιδιά ένα τμήμα, όχι να κάνεις την οικονομία και την κοινωνία φυσαρμόνικα ανάλογα με το τι απαιτεί κάθε φορά ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων και το τι απαιτεί η οικονομία της αγοράς σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Αυτές οι προτάσεις ποτέ δεν εισακούστηκαν. Αυτό αποτελεί βασικό συστατικό ενός συστήματος που αντικειμενικά δεν μπορεί να υπερασπίσει την υγεία και την ασφάλεια του λαού. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Και μάλιστα αξιοποιήθηκε η πανδημία ως φέρετζες προκειμένου να περάσουν πάρα πολλά αντιδραστικά μέτρα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι, τι να πούμε, για την τηλεργασία, η οποία πλέον σαρώνει εργασιακά δικαιώματα, ανατρέπει αυτό που λέμε τον εργάσιμο χρόνο 24 ώρες την ημέρα, 7 ώρες την εβδομάδα. Να πούμε για ένα σωρό άλλα μέτρα όπως το συνεργασία, με το πρόγραμμα συνεργασία που μπορεί να μετατρέπει συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερική και εκπεριτροπής εργασία. Δηλαδή πέρασαν αρμαγεδόνα μέτρων η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί είναι η φύση του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετούν, ότι πρέπει πάση θυσία να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλίων, θυσιάζοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Συντηχάκη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα μια κουβέντα, όσο σύντομα γίνεται, ένα σχόλιο. Ναι. Είπαμε ότι και ο γραμματέας σας σήμερα αρθρογραφεί στα Νέα, ο κ. Κουτσούμπας, για όσα βλέπουν το φως και συγκλονίζουν την κοινή γνώμη που γίνονται στον χώρο του πολιτισμού. Σημειώνει ότι ο χώρος του πολιτισμού είναι για τους εργαζόμενους. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα του κ. Κουτσούμπα, είναι για τους εργαζόμενους του χώρου μια εργασιακή κόλαση, όπου είναι καθεστώς οι απλήρωτες ώρες δουλειάς, η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, η εργοδοτική αυθαιρεσία. Δημήτρης Κουτσούμπα, σήμερα στα Νέα. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για όλη αυτή την υπόθεση. Ναι, αυτά που λέει ο Γενικός Γραμματέας και αυτά που είπε
και που εκφράζουν το ΚΚΕ που είπε μέσα στη Βουλή προχθές κατά τη διάρκεια συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών, δηλαδή για την εργασιακή ισούπλα και την ανασφάλεια, για την ελλειπή προστασία των θυμάτων, το ανεπαρκές ποινικό πλαίσιο, η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ακόμα και η εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, δεν πέφτει από τα σύννεφα τώρα. Δηλαδή το θέμα του τράφικινγκ, της εμπορίας ανθρώπων, δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλετε, αυτά είναι τα βασικά συστατικά της βαρβαρότητας που ζουν οι λαοί σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το θερμοκήπιο τέτοιων συμπεριφορών και φαινομένων που ζήσαμε και ζούμε όλες αυτές τις μέρες. Και εμείς ως κόμμα εκφράσαμε προφανώς την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας σε όλους και σε όσους με τη γενναία τους αυτή η στάση άνοιξαν το δρόμο για να βγουν στο φως αυτές οι αποτρόπες πράξεις. Από εκεί και μετά δεν είναι όλα ζήτημα ατομικής ευθύνης. Δεν είναι δηλαδή απλώς να βγει κάποιος και να το καταγγείλει. Προφανώς και πρέπει να το κάνει και να απευθυνθεί εκεί που πρέπει να απευθυνθεί, η δικαιοσύνη να παίξει το ρόλο της. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και οι ευθύνες. Και οι ευθύνες. Και το θέατρο, αν θέλετε, και ο χώρος του πολιτισμού δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Άλλωστε δεν άνοιξε το χώρο ο πολιτισμός. Ξεκίνησε από την υπόθεση της κυρίας Μπεκατόρα, από το χώρο του αθλητισμού. Και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους συμβαίνουν αυτά. Ναι, και, ίσο, λοιπόν, και εδώ, αυτά εδώ πρέπει να σημειώσουμε, νομίζω θα συμφωνήσετε, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κυρία Μπακατατόρου δις Ολυμπιονίκης είχε την κατάλληλη προβολή και την απαραίτητη δύναμη να βγει μπροστά. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι την τιμά ότι βγήκε και κατήγγειλε κάτι το οποίο ήξερε ότι είναι παραγεγραμμένο δυστυχώς ως αδίκημα. Άρα ακόμη περισσότερο είχε από θέματα θάρρους, νομίζω. Αλλά από εκεί φτάσαμε σε αγριότητες αυτά που έχουν βγει μετά στη συνέχεια στη δημοσιότητα είναι ακόμα χειρότερα. Όταν λέω, προσέξτε να δείτε, όταν λέω το θέμα της ατομικής ευθύνης, προφανώς και εδώ εξαρτάται ποιος καλείται να το κάνει. Αν η κυρία Μπεκατόρου που είναι ένα προβλεβλημένο πρόσωπο, προφανώς θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ένα διαφορετικό χειρισμό σε σχέση με κάποιον άλλο ο οποίος είναι άγνωστος κτλ. Παρόλο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από εκεί και μετά είναι πώς έχεις μια πολιτεία, ένα κράτος που διασφαλίζει ότι όταν καταγγείλεις ένα περιστατικό γιατί δέχεσαι σεξουαλική παρενόχληση ή λευτική ή άλλη βία στο χώρο δουλειάς, δεν θα το πεις χωρίς να έχεις το κίνδυνο της απόλυσης. Διότι πάρα πολλές κοπέλες σήμερα, πάρα πολλές κοπέλες δεν καταφεύγουν στις καταγγελίες ακριβώς γιατί φοβούνται ότι θα τους απολύσουν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πώς διασφαλίζεις σε ποινικό επίπεδο, στο ποινικό κώδικα, ότι θα είναι αποτελεσματική μια καταγγελία που κάνει κάποιος. Μάλιστα. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα άρθρα για το βιασμό, ο 336 ποινικός κώδικας, εισήγαγε αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη στοιχειοποίηση του εγκλήματος, αλλά στην πραγματικότητα οι διατάξεις αυτές δεν διασφαλίζονται από το ίδιο το κράτος. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το ποινικό ζήτημα. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Δημοκρατία. Και με αυτό να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι θα πρέπει, άνοιξε ο ασκός του αιώλου, πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι το υπόβαθρο όλων αυτών έχει να κάνει με κοινωνικές και οικονομικές αιτίες που αποτελούν και το θερμοκήπιο όλων αυτών των φαινομένων. Και να σταματήσει αυτή η λασπομαχία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που φάνηκε και προχτές στη συζήτηση για το ποιος έχει περισσότερο τη φωλιά του λερωμένη. Το ΚΚΕ εδώ θα δώσει τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε αυτός ο λαός πραγματικά να βρει λύτρωση από αυτές τις πολιτικές βαρβαρότητες που ακολουθούνται σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νανία. Καλημέρα.